Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ολοκληρώνεται η COP27, η διάσκεψη για το κλίμα. Έχουν ολοκληρωθεί πολλές. Απλά το θέμα είναι τι γίνεται πραγματικά και τι είναι αυτό που μένει στα χαρτιά. Κοντά μας η κυρία Αλεξία Σακαδάκη. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Κυρία Σακαδάκη, γνωρίζουμε όλη την ευαισθησία σας για αυτά τα θέματα. Γι' αυτά αγωνίζεστε άλλωστε. Υπάρχει απογοήτευση βλέποντας ότι ενώ γίνονται προσπάθειες φτάνουμε στην πηγή και δεν πίνουμε νερό. Εντάξει, η σύνοδος ολοκληρώνεται σήμερα εσείως. Είναι όντως απογοητευτικό όταν βλέπουμε τους ηγέτες των κρατών να μαζεύονται σε μια χώρα, να γίνονται τόσες προσπάθειες και τόσοι εφάνταστοι λόγοι να συζητούν για το κλίμα, αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σε αυτήν τη σύνοδο όμως έχει τεθεί μια πρόταση από τον ίδιο τον Αντώνιο Κουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που αφορά τη σύσταση ενός ταμείου, το οποίο θα χειρίζεται τις απώλειες και τις καταστροφές που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Να σας πω ότι γενικότερα ως οικολογικό κίνημα παγκοσμίως αγωνιζόμαστε για την σύσταση αυτού του ταμείου, όπου στην ουσία θα πληρώνουν οι ρυπαίνοντες, θα λειτουργεί να το φανταστούμε ως ένα ταμείο ασφαλιστικό, και στις περιπτώσεις όπως ήταν στο Πακιστάν πρόσφατα, όπου είχαμε τις πλημμύρες και καλείται έναν κράτος που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής βεβαίως, που καλείται έναν κράτος να πληρώσει όλες αυτές τις καταστροφές πέραν του τι άλλο να αφήνει πίσω της μια τέτοια καταστροφή, θα αξιοποιείται το ποσό από το συγκεκριμένο ταμείο έτσι ώστε να μπορεί η χώρα να σταθεί στα πόδια της. Τέθηκε ως θέμα, ναι. Δεν υπάρχει όμως κατάληξη. Ναι. Αυτό το ακούσαμε και στο βίντεο τώρα. Το θέμα, πού σκαλώνει? Γιατί ακούσαμε τους τρόπους που θα γίνεται αυτή η χρηματοδότηση και μία δήλωση ενδιαφέρουσα λέει ότι αν καθίσουμε να αναλύσουμε το πώς θα γίνεται, θα περάσει καιρός. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα και παίρνουν όντως χρόνο για να υλοποιηθούν. Όμως το ότι τέθηκε στο τραπέζι είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί για πρώτη φορά μετά από τη Σύνοδο των Παρισίων, τη Συμφωνία των Παρισίων, έχουμε επιτέλους κάτι καινούριο και ουσιαστικό που συζητιέται. Στη Συμφωνία των Παρισίων ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που είχαμε ουσιαστικά μέτρα και ουσιαστικές δεσμεύσεις από τις χώρες που συμμετείχαν ότι θα δουλέψουν μαζί συλλογικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και είδαμε ότι μετά στην πορεία σιγά σιγά, επειδή έμπαιναν άλλα θέματα, κάπου άφησε να χαθεί και αυτή η συμφωνία. Και εμείς επιμένουμε ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να αναβιώσει και να προστεθούν και άλλα, γιατί τα προβλήματα βεβαίως της κλιματικής αλλαγής δεν μειώνονται εφόσον δεν παίρνουμε μέτρα, αλλά θα διωγγώνονται και θα αυξάνονται και θα γίνονται χειρότερα κάθε φορά. Άρα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, να τηρούμε τις προηγούμενες συμφωνίες, αλλά να έχουμε και επιπρόσθετα. Θεωρώ ότι η πρόταση του Αντώνιο Κουτέρες, το ότι τέθηκε και από τον ίδιο συγκεκριμένα, έχει τη σημασία της. Βεβαίως θα αναμένουμε να δούμε αν όντως θα υλοποιηθεί αυτή η πρόταση και βεβαίως με ποιους τρόπους, γιατί είναι και οι τρόποι που έχουν σημασία και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό το ταμείο. Μέχρι πρόσφατα βλέπαμε ότι οι ρυπαίνοντες δυστυχώς συνέχιζαν να ρυπαίνουν και να επιβαρύνουν τις άλλες χώρες που δεν μπορούν να ρυπαίνουν. Για παράδειγμα η Αφρική, στο σύνολο της η Αφρική παράγει τους λιγότερον από 4% ρήπων ανά το παγκόσμιο. Και έχει το βαρύτερο και είναι αντίκτυπο. Η περιοχή που έχει ακριβώς τον αντίκτυπο. Επομένως, οι συμφωνίες που βλέπαμε ότι οι ρυπαίνοντες θα αγοράζουν ρήπους για να συνεχίζουν να ρυπαίνουν κλπ. Δεν είναι ουσιαστικά μέτρα. Δεν είναι κάτι που θα φέρει τη λύση, γιατί το περιβάλλον πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Ξέρετε, κύριε Σακαδάκη, είναι πολύ σωστά όλα αυτά που λέτε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε δραστικές αποφάσεις να παίρνονται και να λαμβάνονται τα μέτρα. Αυτό είναι νομίζω το πρόβλημα. Και απορούμε γιατί όταν σε τόσα άλλα έχουμε να δώσουμε άμεσες λύσεις, εδώ κολλάμε.
Να σας πω γιατί. Γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι εστί καταστροφή του περιβάλλοντος. Και όταν το συζητάμε, και σας το λέω και από τη δική μου εμπειρία, όταν συζητάμε για την καταστροφή του περιβάλλοντος, για κάποιο λόγο, και ίσως εδώ να μπαίνει και η λάθος ρητορική, για κάποιο λόγο φανταζόμαστε το λιώσιμο των πάγων, φανταζόμαστε κάτι έξω από εμάς. Όμως η κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους στην καθημερινότητά μας. Και όταν λέμε, μα εγώ αγωνιώ για το αν θα έχω φαγητό σήμερα, έχω την αβεβαιότητα με το τι θα γίνει με η δουλειά μου, η αύξηση των τιμών, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων κλπ. Είναι βεβαίως τα καθημερινά μας προβλήματα. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και η αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Γιατί μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι. Εάν είχαμε προχωρήσει σε αυτόν τον τομέα, αυτή τη στιγμή η κρίση που αντιμετωπίζουμε λόγω της εισβολής στην Ουκρανία δεν θα είχε την ίδια ένταση όσον εάν είχαμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι νέοι πλέον είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι, πιστεύετε, και το ρωτάω αυτό γιατί αυτή είναι το μέλλον. Αυτοί θα αναλάβουν, ναι, ελπίζω σύντομα τουλάχιστον. Ναι. Υπάρχει κατανόηση από μέρους τους το τι πραγματικά συμβαίνει. Οι νέοι πιστεύω ότι και κατανοούν και αγωνιούν. Και έχουμε ευθύνη εμείς που συμμετέχουμε σε όλα αυτά να τους αφήσουμε κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι οι νέοι έχουν την ευαισθητοποίηση και κυρίως γιατί πλέον η πληροφόρηση είναι τόσο ευρεία και έχουν πρόσβαση σε τόσα μέσα που λαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και όλα τα δεδομένα. Οι εκθέσεις που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τις τελευταίες 2 εβδομάδες που διεξάγεται η Σύνοδος για το Κλίμα από επιστήμονες, για το σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Έχει αναφορά ότι τα τελευταία 500 χρόνια φέτος είχαμε το θερμότερο καλοκαίρι στην Ευρώπη. Αυτά τα στοιχεία τα λαμβάνουν οι νέοι μας. Λαμβάνουν και τα δεδομένα και τις αναλύσεις και επομένως είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι και απαιτούν και περιμένουν. Και έχουμε και τα παραδείγματα των νέων που κάνουν τις διαδηλώσεις, το Youth for Fridays. Έχουμε πάρα πολλούς νέους που ασχολούνται με τα θέματα τα οικολογικά. Άρα καταληκτικά θεωρείτε ότι έχουν νόημα και τέτοιου είδους διασκέψεις? Νόημα έχουν και πρέπει να γίνονται, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι αν δεν γίνονταν θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Τουλάχιστον αναγκάζονται να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία, να έχουν μπροστά τους τα δεδομένα από τους επιστήμονες και να προσπαθούν να βρουν λύσεις, τουλάχιστον. Και βεβαίως συμμετέχουν όλοι οι ακτιβιστές και τα οικολογικά κινήματα ανά το παγκόσμιο και όσοι ενδιαφέρονται παράλληλα κάνουν διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, συζητήσεις, πάνελ παράλληλα, τα οποία συμβάλλουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.